η απόφαση έλεγε ότι οι νοικοκυριά που έχουν τουλάχιστον ένα άτομο ανάπηρο, το οποίο ανεξαρτήτως ηλικίας και το οποίο παίρνει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΑ. Άρα έλεγε σαφώς ότι κάποια άλλη συνταξιούχη, δηλαδή ανάπηροι κλπ, δεν λογαριάζονται. Εκεί λοιπόν ετέθη το θέμα, διότι αυτή που μπορεί να είναι μέλος, μπορεί να ήταν και κάποιος ανύπαντρος και να κάνει, είναι εφορούμενη μονάδα που λέει εκεί, έλεγε, νοικοκυριό επομένως. Άρα τους πέταγε απ' έξω. Δεύτερον, κάποια άλλα παιδιά που ήταν μέλη της οικογένειας, επειδή είχαν και κάποιο άλλο μικρό εισόδημα ή από το, από το επίδομα αυτό το προνοιακό έβγαιναν και είχαν υποχρέωση να κάνουν δική τους σύνταξη, δήλωση. Όλες αυτές τις περιπτώσεις τώρα εξετάζονται και συγκεκριμένα γίνονται δεκτές για εξαρτώμενα μέλη ΑΜΕΑ που υποβάλλουν και τα ίδια φορολογική δήλωση και το αίτημα είχε απορρευθεί. Άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν είναι εξαρτώμενα στη δήλωσή τους, του γονέα δηλαδή, αλλά είναι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ και υποβάλλουν και αυτοί μόνοι τους. Δικαιούχοι οι οποίοι στις φορολογικές δηλώσεις δεν είχαν δηλώσει αλφαβήμα των εξαρτωμένων μελών. Τυπικά και τεχνικά λάθη δηλαδή που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ακύρωση. Και δικαιούχοι οι οποίοι πιθανόν είχαν κάνει όλο το χρονικό διάστημα, αλλά ένα χρόνο δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση, κάνουν μια τροποποιητική δήλωση, θεραπεύεται και αυτό. Όλες αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν εσείς όλοι μπορείτε να μπαίνετε μέσα και για να κάνετε ενστάσεις, αυτές τις ενστάσεις. Η πλατφόρμα θα δέχεται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Και βέβαια να προσθέσουμε ότι βοηθάει και αυτό το πράγμα που έγινε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αυγάτησαν από τα 185, ανέβηκε στα 215 και κάπου εκεί έχει περιθώριο προφανώς να θεραπεύσει και αυτές τις δικαιολογημένες απορρίψεις.